Αγγελική Νικολούλη. Η απογοήτευση για την οικογένεια που δεν έστρωσε και ο πόνος από τη μεγάλη διάλυση έσπρωξαν το ευαίσθητο κοπέλι στη φυγή. 11 χρόνια πέρασαν και σημάδι ζωής κανένα. 6 αδέλφια, μία μάνα Κρητικιά και ένα ολόκληρο χωριό περιμένουν τώρα τον μεγάλο γυρισμό. Την Δευτέρα, στις 9.30 το βράδυ, καθίστε να δείτε και να βοηθήσετε. Είμαστε πάλι χαρούμενοι για τα ωραία νέα που είχαμε. Είδατε και πριν και το trader με την αναζήτηση που θα έχουμε σε λίγες ώρες που θα βρεθούμε πάλι μαζί στις 9.30 το βράδυ. Μια δύσκολη αναζήτηση κι αυτή. Ένα κοπέλι έτσι ευαίσθητο από την Κρήτη έχει χαθεί 11 ολόκληρα χρόνια. Και το ψάχνουν όλοι. Θα δούμε και τους κριτικούς μαζεμένους αύριο. Και μακάρι να έχουμε και σε αυτή την περίπτωση νέα καλά, όπως είχαμε και στην απόψινή με τη Βάσο. Με τη Βάσο που ξεκινήσαμε γεμάτη ανησυχία, μήπως έχει συμβεί κάτι, γιατί τα νέα ήταν άσχημα όταν έφυγε. Και τελικά τη βρήκαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης, στο χωριό Γαλάνη, να έχει και οικογένεια εκεί. Και φαίνεται η ντροπή, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη οικογένεια, αφού η μητέρα της τόσο καιρό ντρεπόταν και στους δικούς τους συγγενείς να πει ότι έχει χαθεί το παιδί της. Τόσο ευαίσθητη και κλειστή. Και φοβόταν Βάσο να τους πάρει ένα τηλέφωνο να τους πει ότι ξέφυγε και από τις δικές τους παραδόσεις και αν θέλετε και από τα δικά τους τα θέλω και τα πιστεύω. Η ντροπή, η οργή του αδερφού που την είχε έτσι λίγο. Τέλος πάντων. Απειλήσει και λίγο αυτά. Πάντως η ιστορία είναι ότι τα μηνύματα που παίρνει και από τους δικούς ανθρώπους τώρα είναι θετικά. Το σπίτι τους είναι ανοιχτό και την περιμένουν να γυρίσει πίσω. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από Ξάνθη. Έχει ξεσηκωθεί όλη η περιοχή εκεί, τουλάχιστον η περιοχή που μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Γιατί είπαμε ότι οι πλημμύρες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και στην επικοινωνία μας και είναι δύσκολο. Προσπαθούμε, πέφτει γραμμή. Βγάζουμε το τηλέφωνο της Βάσος εκεί στο χωριό. Πέφτει γραμμή. Εμείς θα προσπαθούμε μέχρι που και να κλείσουμε την εκπομπή, να δούμε γιατί να μην ακούσουν και το παιδί τους οι άνθρωποι, αν και το βρήκαμε. Θα ήθελα στο διάστημα αυτό, όσο θα συνεχίζουν και οι συνάδελφοι την προσπάθεια, να πάμε στους εθελοντές μας εκεί στην Αθήνα πρώτα και μετά στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε φως, λάμπει και το φως εκεί στον τίτλο του τούνελ. Ήρθαμε κοντά σας, είχαμε αίσιο τέλος, έτσι. Βεβαίως. Αίσιο τέλος. Τη βρήκαμε τη Βάσο εκεί στην Ξάνθη. Ταξιδέψαμε απόψε μακριά. Στην Ξάνθη που έχει τόσα πολλά προβλήματα αυτές τις μέρες από την καιρία, αλλά ευτυχώς ένα αισιόδοξο μήνυμα βγήκε από εκεί. Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα. Τι γίνεται, Βασίλη, παίρνουν από τα χωριά που μπορούν να έρθουν σε επαφή. Και φεύγουν και κάποιοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αγγελική επικοινωνία. Και φεύγουν κάποιοι, μας είπαν και με αυτοκίνητο για να πάνε στο χωριό Γαλάνη να τους ειδοποιήσουν. Φανταστείτε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προσπάθεια όλη αυτή την ώρα, πέφτει η γραμμή, έχουμε τέτοια προβλήματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εκεί. Ελέγξατε και εσείς τις πληροφορίες που είχαμε και που αποκλείσαμε. Γιατί πριν φτάσουμε στην Ξάνθη και στο χωριό Γαλάνη, φίλοι τηλεθεατές, περάσαμε και ελέγξαμε πάρα πολλά άλλα τηλεφωνήματα. Είδατε με την ταχύτητα αυτή που μας διακρίνησαν εκπομπή εδώ. Και να δούμε για να αποκλείσουμε εκείνα για να οδηγηθούμε αλλού όπως και οδηγηθήκαμε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά σας και αυτό το βράδυ και θα είμαστε 9.30 συγγνώμη, κύριε μαζί. Ναι. Εγώ το είπα, ότι η πρώτη των συναδέλφων Θεσσαλονίκης θα είναι Γουρλίδικη. Είδες, έκαναν και πολύ καλή δουλειά και εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα να τους δούμε. Αν και κινήθηκαν έκτακτα σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, αλλά κατάφεραν και έστωσαν εκεί την ομάδα. Και από εμάς τα συγχαρητήρια στην ομάδα του συναδέλφου μας. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί. Το ραντεβού μας για Δευτέρα βράδυ, έτσι. Ναι. Για μια άλλη δύσκολη αναζήτηση με έναν Κρητικό που έχει χαθεί 11 ολόκληρα χρόνια. Ελπίζουμε να έχουμε και εκεί καλά νέα. Μακάρι, μακάρι να σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε λίγες ώρες εμείς και να φύγουμε από την Καλλιθέα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στο στούντιο του Sky. Στο στούντιο του Sky ήρθαμε πάλι κοντά σας για να σας ευχαριστήσουμε. Έτσι. Μας έφεραν και γούρι, Αγγελική, τα παιδιά, έτσι. Ναι. Ακούσαμε και τα προβλήματα, όσο μπορέσαμε τουλάχιστον να τα ακούσουμε και από τον κύριο Τανιμανίδη και από τον κύριο Καρυπίδη. Έτσι. Έτσι είναι, προβλήματα που γεννά αυτή η αδιαφορία και η φτώχεια. Όλα αυτά. Δυστυχώς, Αγγελική, θα πρέπει να σου πω βεβαίως ότι τα παιδιά εδώ έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, έλεγξαν τα πάντα. Μάλιστα, η πληροφορία από το Ιπποκράτειο, γύρισε ο σταθμός πριν από λίγο, επιβεβαίωσε και το στίγμα της Γαλάνης. Ναι. Βρέθηκε εκεί κάποια καθαρίστρια που είπε ότι όντως γνωρίστηκε και με κάποιον άνθρωπο εκεί μέσα από το Ιπποκράτειο. Ναι. Η Βάσο και στη συνέχεια. Και ξέρεις ότι η Βάσο ήταν νοσοκόμα εκεί που εργαζόταν, νοσοκόμα από ό,τι μου είπαν και οι δικοί. Α, μάλιστα, οπότε είχε κάποια σχέση. Οπότε ήταν και εκεί, φαίνεται και πέρασε από διάφορους χώρους. Τώρα, Αγγελική, να σου πω ότι μας φέρνουν και εδώ τηλέφωνα, πολλά τηλέφωνα τηλεθεατές μας από την Ξάνθη. Ναι. Μας λένε ότι και εκείνοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Γαλάνη και επίσης. Μα φεύγουν και κάποιοι για να πάνε στο χωριό να τους ειδοποιήσουν. Ακριβώς. Και ο κύριος Καρυπίδης, μάλιστα και ο κύριος Τανιμανίδης, επικοινώνησαν και με τους τοξότες, καθότι έχουν και ιδιαίτερους δεσμούς. Ναι. Και τώρα κάποιοι κινούνται προς τη Γαλάνη για να ειδοποιήσουν και τη Βάσο. Έτσι. Μια έκκληση να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ο κύριος Μαστρογιαννόπουλος. Κυρία Νικολούλη, ναι. Να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
Άσχετα αν φέραμε γούρι ή όχι, εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Να είστε καλά. Θέλω να κάνω μια έκκληση, γιατί ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με το χωριό Γαλάνη είναι αν κάποιοι συνάδελφοι από το σύλλογο Συμπή Ξάνθης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να επικοινωνήσουν με το σύλλογο Συμπή Θεσσαλονίκης για να έχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα απόψε. Μακάρι. Αν μακάρι. Είναι δυνατόν και πριν από το τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά. Είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Το τηλέφωνο το γνωρίζουν του συλλόγου μας, είναι 216-500 στη Θεσσαλονίκη. Αν κάποιος συνάδελφος από την Ξάνθη μπορέσει να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει μαζί μας. Ωραία. Γιατί τα νέα είναι ευχάριστα και πρέπει να τα πούμε στη Βάσο, η οποία καημένη φοβάται την αντίδραση των δικών της ανθρώπων, γι' αυτό και δεν κάνει καμία επαφή. Καθώς επίσης, λοιπόν... συγγνώμη, ναι. Κυρία Νικολούλη, ναι. Ένα διαδικαστικό θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους 90 συναδέλφους που ήταν απόψε στο πόδι μαζί μας και βοήθησαν αποφασιστικά κι αυτοί. Να είναι, καλά όλοι τους. Να είναι καλά όλοι τους. Είδατε η εθελοντική, η εθελοντική προσπάθεια, η πρωτοβουλία, η ιδιωτική. Μπράβο σε όλους σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εκεί και τον κύριο Τανιμανίδη και τον κύριο Καρυπίδη Ντίνα, έτσι, που ήταν στο πλευρό μας απόψε και που μπορέσαμε τουλάχιστον να ακουστούν κάποια προβλήματα. Γιατί είπαμε ότι όλα αυτά αλυσιδωτά οδηγούν και σε εξαφανίσεις και σε αυτοκτονίες και οπουδήποτε αλλού. Και μακάρι και η φωνή τους να ακουστεί από τους ηθήνοντες και όσο μπορούμε τουλάχιστον να μετριάσουμε αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά, κύριε Τανιμανίδη. Να είστε καλά σε όλους σας. Καληνύχτα. Και ήρθαμε εδώ πάλι στο στούντιο, λοιπόν, επιστροφή. Το ευχάριστο είναι ότι μπορούμε εμείς να μην. Μπερδεύτηκα να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το χωριό, αλλά έχουν φύγει ήδη άλλα αυτοκίνητα για να ειδοποιήσουν τη Βάσο και να έρθει σε επαφή με την ξαδέρφη της απόψε και να γυρίσει στο σπίτι της να γιορτάσει τα Χριστούγεννα μαζί. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να επαναλάβω την ανακοίνωση για τον συνάνθρωπό μας, τον 77χρονο Σπύρο Κοντονάτσι, που πάσχει από παροδική αμνησία και που χάθηκε σήμερα. Χάθηκε χθες, μάλλον ξημερώματα είναι σήμερα. Δευτέρα, χάθηκε την Κυριακή από το σπίτι του στην Νίκαια Μετσόβου 35. Κάναμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτή την ανακοίνωση. Έχουμε κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν είναι εκείνα τα ελπιδοφόρα, τα αισιόδοξα για τον 77χρονο Σπύρο Κοντονάτσι. Αυτό δείχνω πάλι τη φωτογραφία του και θα ήθελα όσο θα πω τα σύντομα τα λόγια αυτά να μείνει η φωτογραφία του στην οθόνη. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος που χάθηκε σήμερα από το σπίτι του, χθες από το σπίτι του, Μετσόβου 35 στην Νίκαια. Ήταν να πάει στον Πειραιά στο παζάρι, φορούσε τζιν παντελόνι, καφέ σακάκι, έχει 1,75 ύψος και ψαρά μαλλιά. Όπως είπα και πριν, πάθαινε τελευταία παροδική αμνησία. Δεν έπαιρνε φάρμακα, γι' αυτό και οι δικοί του, οι άνθρωποι, η σύζυγός του και τα παιδιά του φοβούνται μήπως του συνέβη κάτι και ο άνθρωπος περιπλανιέται μέσα στο κρύο και πάθει κάτι. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ένας άλλος κύριος σε αυτή την ηλικία δεν μπόρεσε να βρει άκρη, δεν έβρισκε το σπίτι του και βρέθηκε τελικά νεκρός μέσα σε ένα χώρο, τέλος πάντων. Εύχομαι να είναι καλά τα νέα για τον 77χρονο, γι' αυτό όποιος τον δει, ας κινηθεί ταχύτατα να ειδοποιήσει ή τον Sky εδώ ή το σπίτι του στα τηλέφωνα 4907-980, 4904-027 και 4979-096 ή στα τηλέφωνα του Sky για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κύριο Σπύρο Κοντονάτσι να επιστρέψει στους δικούς του ανθρώπους, στη ζεστασιά της οικογένειάς του, γιατί κάνει και ένα φοβερό κρύο και ο άνθρωπος έχει και πρόβλημα, μακάρι να τον βρούμε και να μην υπάρξει τίποτα άλλο χειρότερο. Να ευχαριστήσω και εσάς θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας και αυτό το βράδυ. Ξεκινήσαμε έτσι με άσχημα νέα. Έχουμε καλά, βρήκαμε την κοπέλα και με οικογένεια κιόλας. Θα γυρίσει και αυτή στο σπίτι, έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Τέλος, καλό όλα καλά και στην περίπτωση της Βάσος. Και εύχομαι και το βράδυ απόψε, εκεί γύρω στις 9.30 που θα βρεθούμε, να έχουμε καλά νέα και για αυτό το ευαίσθητο κοπέλι που είχε πολλά προβλήματα και χάθηκε και είναι αγνοούμενος για τους κριτικούς 11 ολόκληρα χρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση σας θέλω κοντά μας για να μπορέσουμε να ρίξουμε φως και σε αυτό το σκοτεινό τούνελ. Καλή σας νύχτα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια σας. Είδατε, εντάξει, καλά.